Καλησπέρα σε όλους. Το παιχνίδι ήταν αμφίροπο. Κάποια στιγμή ο Ολυμπιακός πήρε μια διαφορά. Κάναμε από ανωτά λάθη. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία ότι δεν χάσαμε το μυαλό μας και ότι κρατηθήκαμε λίγο πνευματικά δυνατοί. Και μπορέσαμε να πάμε το παιχνίδι στο τέλος έτσι, με 2-3 μεγάλα σουτ. Θέλω να συγχαρώ τους παίχτες για την προσπάθεια που κάνουν γενικά. Γιατί σήμερα, παρόλο που δεν το κάνουμε συχνά, παίξαμε με το DNA μιας ομάδας που είναι μεγάλη σαν τον Παναθηναϊκό. Παρόλο που προσπαθούμε, δεν το κάνουμε πάντα και ελπίζω αυτή η νίκη να μας δώσει μια όθηση για να πιστέψουμε λίγο περισσότερο στον εαυτό μας και να βελτιωθούμε κι άλλο. Θέλω να ευχαριστήσω και τον κόσμο που ήρθε στο ΆΚΑ πριν φύγουμε για να μας ξεπροβοδήσει. Παρόλο που τους έχουμε στεναχωρήσει με τα αποτελέσματά μας, κυρίως στην Ευρωλίγκα, το τελευταίο διάστημα. Είναι πολύ σημαντικό ότι ήρθε αρκετός κόσμος εκεί να μας συνοδεύσει στο δρόμο μας για το ΣΕΦ. Αυτά, συγχαρητήρια στα παιδιά. Το μάτς αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί είναι σαν παιχνίδι είναι δύο πόντι. Δεν είναι κάτι παραπάνω, αλλά ξέρετε πολύ καλά ότι αυτά τα παιχνίδια έχουν μια διαφορετική αξία, κυρίως για τον κόσμο. Και ο κόσμος είναι κομμάτι της ομάδας. Αυτά. Ευχαριστώ. Κώτσι, καλησπέρα. Ήθελα να σας ρωτήσω, θεωρείτε ότι το κίνητρο των παικτών, το ότι παίζουν ένα ντέρμπι, το οποίο μας είχε λείψει όλους το ελληνικό πρωτάθλημα, ήταν αυτό που τους επέτρεψε να έχουν πιο σωστές αποφάσεις στο τέλος? Γιατί είχετε φτάσει και σε άλλα μάτς στην Ευρωλίγκα να τα κερδίσετε, όντας και καλύτεροι όπως το Μόναχο, αλλά στο τέλος τα λάθη είναι καθοριστικά. Ενώ εδώ υπήρχε πολύ μεγάλη συγκέντρωση. Ναι, είναι σωστή αυτή η παρατήρηση. Το παιχνίδι αυτό από μόνο του είναι κάτι ξεχωριστό. Είναι ένα αυτόνομο μάτς. Το πριν και το μετά σίγουρα έχει σημασία για μια ομάδα, γιατί έχουμε πολλούς αντίπαλους, έχουμε κάθε τρεις μέρες παιχνίδι, αλλά αυτό το συγκεκριμένο παιχνίδι έχει μια δικιά του ξεχωριστή δυναμική. Και προφανώς στα μυαλά όλων έπαιξε ένα διαφορετικό ρόλο σε ό,τι αφορά το κίνητρο, αλλά δεν θέλω να πω ότι είχαμε λιγότερο κίνητρο σε άλλα παιχνίδια και είναι κρίμα που έχουμε κάνει. Θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει 2-3 νίκες στην Ευρωλίγκα και να ήμασταν τώρα σε άλλη. Γιατί πραγματικά χάσαμε κάποια μάτς, όπως με την Ούνιξ, όπως με τη Βιλερμπάν προχτές στη Μπάγερν, που θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει έστω 2 νίκες στην Μπασκόνια. Ναι, σίγουρα το παιχνίδι αυτό δίνει ένα ιδιαίτερο κίνητρο στους παίχτες. Κώτσα, αυτή η άμυνα που διαλέξατε σήμερα, την οποία όμως την είδαμε και την Παρασκευή στο Μόναχο, επιλέχθηκε με βάση τις ανάγκες των δύο παιχνιδιών ή με βάση και την εικόνα της περιφερειακής άμυνας που έπαιζε ο Παναθηναϊκός μέχρι να επιλέξει αυτή την άμυνα ζώνη? Κοίταξε και τα δύο. Απλά εγώ σαν προπονητής πρέπει να κάνω κάτι, να προσπαθήσω να βοηθήσω την ομάδα μου. Και συζητήσαμε με τα παιδιά, με τους συνεργάτες και επιλέξαμε να χρησιμοποιήσουμε μια διαφορετική λογική αμυντικά, μήπως αλλάξουμε λίγο τη ροή του παιχνιδιού και βρούμε καλύτερες συνθήκες και στην επίθεσή μας. Coach, θα δίνεις χαρακτήρα για την νίκη. Θεωρείς ότι αυτή η νίκη σήμερα, αυτό το διπλό, βγάζει από πάνω σας με πολύ μεγάλη πίεση λόγω των συνεχόμενων ητών και για την εξέλιξη της χρονιάς? Και έτσι όπως ήρθε κιόλας. Τι να πω, θα δείξει συνέχεια. Θα ήθελα πολύ να δείξουμε μια σταθερότητα και να αυτό το παιχνίδι που μπορεί να μας δίνει μια αυτοπεποίθηση να μας κάνει να παίξουμε λίγο με λιγότερο δισταγμό, με περισσότερο πιστεύω. Σίγουρα έχουμε αδικήσει τον εαυτό μας σε κάποια παιχνίδια, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε και να μείνουμε σε αυτό το μάτς σήμερα το βράδυ, αύριο να ξεκινήσουμε να σκεφτόμαστε. Γιατί θα είναι κρίμα να μην επιβεβαιώσουμε με τον τρόπο που θα συνεχίσουμε αυτή τη σημερινή εμφάνιση, ας πούμε, και να μην έχουμε μια συνέχεια σε αυτό που δείξαμε. Εγώ θα έλεγα τα τελευταία δύο παιχνίδια, έτσι, όχι μόνο σήμερα. Κώστα, καλησπέρα. Γεια σου, Αντώνη. Κατά τη δική σου προσέγγιση, δύο ερωτήσεις. Κατά τη δική σου προσέγγιση, επειδή γίνεται πολλής λόγος για την άμυνα που έπαιξες και γενικώς ενδεχομένως να μπέρδεψε λίγο τον Ολυμπιακό,
Ο Παναθηναϊκός σήμερα κέρδισε από την άμυνα του, έστω και αν σταμάτησε τον Ολυμπιακό στη διάρκεια του περίοδου εν πωλής, αλλά πέτυχε πάρα πολύ μεγάλα σουτ. Η δική μου εντύπωση είναι ότι κέρδισε από την επίθεση και από τα μεγάλα σουτ που πέτυχε και για πρώτη φορά ίσως φέτος. Και κατά δεύτερον, αν θεωρήσεις ότι η σημερινή εξέλιξη του ντέρμπι αποδεικνύει έναν κανόνα που φαίνεται όλα αυτά τα χρόνια ότι ισχύει, ότι τα ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού δεν κρίνονται ούτε από τα μέχρι τώρα αποτελέσματα, ούτε γενικότερα από την εικόνα των ομάδων, αλλά και την ποιότητα και τη διαβάθμιση της ποιότητας στο ρόστερ. Ναι, είναι αυτόνομα. Είναι σωστό αυτό που είπες. Το προείπα σε προηγούμενη απάντηση. Ισχύει. Είναι αυτόνομα αυτά τα παιχνίδια. Τελείως αυτόνομα. Ναι, είχαμε καλό μακρινό σε κρίσιμη στιγμή. Και είχαμε και ένα παίχτη που συνήθως δεν τον έχουμε μέχρι τώρα. Καταλαβαίνετε όλοι ότι μιλάω για τον Νέντοβιτς. Θα ήμασταν διαφορετικά αν ο Νέντοβιτς ήταν παρόν όπως ήταν σήμερα. Ή έστω στο 70-80% του πώς ήταν σήμερα. Και όταν εκείνος ήταν καλός και έπαιξε καλά, είχαμε και τις νίκες με την Φενέρ, με την ΕΦΕΣ, δηλαδή κάναμε κάποια καλά μάτς. Γιατί το χρειαζόμαστε. Δυστυχώς δεν είναι πάντα έτσι, αλλά πιστεύω ότι από εδώ και στο εξής θα σταθεροποιηθεί η απόδοση του. Με ρώτησε για τη ζώνη. Κοίταξε, ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που είναι πολύ καλή, έχει τρομερή λειτουργία στο man-to-man, έχει πολύ καλό διάβασμα, καλή πάσα και προφανώς το να τους βάλουμε σε μια διαφορετική διαδικασία ανάπτυξης και λειτουργίας μπορεί να μας βοηθούσε. Υπάρχουν στιγμές που δεχτήκαμε καλάθια και μάλιστα φθηνά καλάθια έτσι, εντός εισαγωγικών. Εκεί θα μπορούσαμε να το γυρίσουμε, αλλά επιλέξαμε να έχουμε λίγο υπομονή. Και νομίζω στο τέλος τα 2-3 σουτ που μπήκανε μας έδωσαν τη νίκη. Ξεκάθαρα, δηλαδή ισχύει αυτό που είπες. Coach, συγχαρητήρια. Όπως ας πούμε, συγγνώμη, όπως τα 2 σουτ που δεχτήκαμε στην Μπάγερ, τα οποία ήταν και υποπίεση, χάσαμε το παιχνίδι. Έτσι είναι το παιχνίδι. Τι θα κάνουμε. Ναι. Coach, συγχαρητήρια. Κατά πόσο είναι παράσημο για την ομάδα σας, και αν το θεωρείτε σωστό αυτό που έχω συμπεράνει εγώ, ότι σήμερα υπήρχαν στη 12 3-4 παίκτες που δεν έχουν ξαναπαίξει τέτοιο παιχνίδι. Πρώτον, πώς πιστεύετε ότι δηλαδή, τους ανεβάζει αυτή η νίκη, δεν έχουν παίξει ποτέ ντέρμπι, όπως ο Μέικον ο Πέρι. Για ποιους λέτε, στη 12α. Ο Μέικον ο Πέρι, σε ντέρμπι δεν έχει ξαναπαίξει ποτέ. Αλλά στη 12α ούτως ή άλλως είναι αυτοί οι παίκτες. Όχι, σε ντέρμπι λέω. Ότι παίξανε τέτοιο παιχνίδι. Πρώτη φορά ντέρμπι, αν είναι παράσιμο για αυτούς αυτή η νίκη. Προφανώς και είναι. Προφανώς και είναι, γιατί αυτά τα παιχνίδια το έχουμε πει, έχουν μια ιδιαίτερη αξία. Όμως είναι και λίγο παιχνίδια ψευδές. Είναι δηλαδή σαν να έχεις πάρει ένα χάπι τώρα και είσαι πολύ ευτυχισμένος, αλλά είναι και η επόμενη μέρα που έχει σημασία και πώς θα συνεχίσουμε αυτό που κάναμε σήμερα για να έχουμε μια σταθερή διαδρομή και στη συνέχεια μας. Μου δώστε πάσα. Επειδή από το ρεπορτάζ προέκυπτε ότι ίσως υπάρξουν κάποιες αλλαγές. Μπορούμε να πούμε κάτι ή. Όχι, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Κι άλλοι. Ενίκησες, Κώστα, εντάξει. Κοντεύουμε σαν το Ζάπιο να γίνουμε το έργο. Μετά από αυτό που είπες και καταλάβαμε κιόλας γιατί το έκανες, να περιμένουμε ξανά τέτοια άμυνα και στα επόμενα παιχνίδια. Ή αυτό σημαίνει, εντάξει, βλέπουν και αντίπαλοι, διαβάζουν και ενδεχομένως να είναι πιο εύκολο για αυτούς μετά να σε αντιμετωπίσουν. Δεν μπορώ να τα απαντήσω, θα δούμε. Εντάξει. Απλώς εγώ, σαν προπονητής, πρέπει να κάνω κάτι για να βοηθήσω, να αλλάξουμε κάτι. Δεν μπορώ να είμαι παθητικός, πρέπει κάτι να επιλέξω όσο μπορώ να ρισκάρω. Γιατί και η ζώνη είναι μια άμυνα ρίσκου, δεν είναι μια straight άμυνα. Θέλει μια ιδιαίτερη πίστη, θέλει μια υπομονή πολλές φορές γιατί τρως δύο σουτ και λες να το αλλάξω. Αυτά. Αυτά. Τελευταία. Υπάρχουν ηγέτες στην ομάδα, όπως είπα, τον Νέντοβιτς, τον Παπαπέτρου και την άλλη πλευρά το ίδιο. Ένας προπονητής νιώθει έξτρα ικανοποίηση όταν βλέπει παίκτες που δεν έχουν μεγάλο χρόνο συμμετοχής εκ των πραγμάτων να μπαίνουν και να είναι σαν να είναι βασικοί σε πολύ μεγάλο. Μιλάω για τον Λεωνίδη Κασελάκη. Και μιλάω επίθεση και άμυνα. Μιλάω πακέτο την εμφάνισή του. Προφανώς. Ο Κασελάκης είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι ρολίστας, συνειδητοποιημένος ρολίστας. Και αυτός ο χαρακτηρισμός είναι δυσέβρετος.
να έχει κάποιος ένα ρόλο, δευτερεύοντα, να έρχεται από πίσω, να πιστεύει στον εαυτό του, να έχει πνευματική ηρεμία. Και σε άλλα μάτς έχει παίξει καλά. Φυσικά και είναι πολύ ευχάριστο και είναι και μεγάλο όπλο για μας. Να είστε καλά.